Σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά, μετά από πρόσκληση της διοίκησης του ΚΕΜΕΑ και κυρίως του κ. Σωτηρακόπουλου, ήρθα να μιλήσω σε μια τόσο σημαντική μέρα για τους ηλικιωμένους, που είναι η γιορτή των ηλικιωμένων, να τους μιλήσω για τους ρευματισμούς, δηλαδή για τους πόνους που μπορεί να έχουν στο μυοσκελετικό τους σύστημα και για το πώς μπορούν όλα αυτά να διορθωθούν, να θεραπευτούν και να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Οι ηλικιωμένοι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, είναι οι άνθρωποι που μας αγάπησαν όταν ήμασταν μικροί και συνεχίζουν να μας αγαπάνε. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι οι άνθρωποι που κοιτάνε τα παιδιά μας όσο εμείς δουλεύουμε. Είναι ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας και προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Θεωρείται ότι είναι η πιο συχνή ομάδα παθήσεων και σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και στις ηλικίες που μπορεί να έχει δραστηριότητα ο άνθρωπος, είναι πολύ συχνή η αιτία που πηγαίνουμε στο γιατρό, είναι πολύ συχνή η αιτία απουσίας μας από την εργασία, είναι νοσήματα όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα, η ισφυαλγία, η αυχαιναλγία και κάποια άλλα πολύ καθημερινά θέματά μας, όπως είναι η οστεοπόρωση για τις γυναίκες κυρίως, για τα οποία και πηγαίνουμε συχνά στους γιατρούς και καταναλώνουμε πολλά φάρμακα. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν τέτοιου είδους παθήσεις και πώς μπορούμε ενδεχομένως είτε να τις αποφύγουμε είτε να τις μετριάσουμε? Όλο αυτό θα μπορούσα να πω ότι χωρίζονται σε δύο είδη παθήσεων. Είναι αυτά που συμβαίνουν μετά από κάποια ηλικία χρήση, τρόπο ζωής και πιθανόν και μια κληρονομικότητα που μπορούμε να έχουμε, τα οποία επηρεάζουν κυρίως μόνο τις αρθρώσεις μας, τους μυς και τα περιεθρικά κομμάτια, και είναι και κάποια που είναι πολύ λιγότερο συχνά αλλά πολύ βαρύτερα σαν νοσήματα, που είναι φλεγμονώδη, που είναι αυτοάνοσα και εκείνα επηρεάζουν όλα τα συστήματα του οργανισμού μας και θέλουν πιο εντατική και πιο σωστή θεραπεία. Δύο-τρεις βασικές συμβουλές καθημερινότητας. Ναι. Άσκηση. Όχι πολύ μεγάλο βάρος. Σωστές κινήσεις. Όχι οι ηλικιωμένοι να σκύβουν χωρίς να προσέχουν.